Είναι επιδίωξή μας, είναι τέτοιες αναπροσαρμογές που να επιτρέπουν το μέγιστο αριθμό Ελληνοκυπρίων να επιστρέψει στις πατρογονικές εστίες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η Μόρφου. Δεν πρόκειται βεβαίως να μπω σε μια λεπτομερή και από άρρος διαπραγμάτευση, είτε αναφέροντας ονόματα, είτε αποκλείοντας ονόματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι χωρίς ουσιαστικές εδαφικές αναπροσαρμογές ούτε και το περιουσιακό είναι δυνατό να λυθεί κατά σχετικά δίκαιον τρόπο. Διότι συνδέονται άμεσα οι εδαφικές αναπροσαρμογές και με το περιουσιακό. Και αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε να γίνει κατανοητό και από τους συμπατριώτες μας πως λογικές και μέσα στα πλαίσια του δικαίου αναπροσαρμογές είναι απολύτως αναγκαίες προκειμένου να έχουμε μια αποδεκτή λύση και από τους Ελληνοκύπριους. Για την επιστροφή περιοχών υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Ένα ειδικό καθεστώς θα μπορούσε να διαλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, την περιοχή Καρπασίας. Δηλαδή η πρόταση του κυρίου Ταλάτη είναι ευπρόσδεκτη, αν και εφόσον θα διασφαλίζεται το δικαίωμα επιστροφής, είναι κάτι που και ήδη το μελετούμε. Για περιοχές όμως, όπως είναι η Καρπασία, που και με βάση τη συμφωνία της Τρίτης Βιέννης, διέβλεπε την διασφάλιση παραμονής των τότε διαβιούντων 23 και τόσων χιλιάδων καρπασίτων. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο φαίνεται να βρίσκεται η Μόρφου. Είναι έτσι πολύ μεγάλη αυτή η εβδομάδα και αυτές οι μέρες που διανύουμε. Να καλωσορίσουμε τον Χαράλαμπο Πίτα, που είναι ο Δήμαρχος Μόρφου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Και τον δόκτορα Ανδρέα Μασούρα, νέα γενιά μορφητών. Σας ευχαριστούμε και τους δύο που βρίσκεστε μαζί μας. Θα πάρουμε τηλεφωνήματα και απόψεις από τους τηλεθεατές μας. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγη ώρα και με την συνάδελφο τη Στέλλα τη Μιχαήλ, που βρίσκεται στο Μον Πελερέ, σχετικά με ό,τι διανύεται, θα μας ενημερώσει. Θα είμαστε σε επικοινωνία και οτιδήποτε χρειαστεί θα πάρουμε ό,τι έχει να μας πει. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Πίτα, ότι μου είπατε και πριν από την έναρξη, εγώ θα το αναφέρω, ότι το επίκεντρο είναι η Μόρφου. Σας έχουν ήδη ζητήσει και σας ζητούν συνεχώς τα κανάλια και ξένος τύπος για να τους δώσετε πληροφορίες γιατί τόσο πολύ Μόρφου. Είναι γεγονός ότι η πόλη μας σήμερα ξεπερνά τα σύνορα της μικρής μας πατρίδας και απασχολεί γενικά Ευρωπαίους και άλλους για το θέμα λύσης του εθνικού μας προβλήματος. Mm-hmm. Και αυτό το διαπιστώνουμε, όπως σας έχω πει, από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει από ξένους ανταποκριτές, ξένα κανάλια, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία και από αλλού, για να πάρουν συνεντεύξεις, να πάρουν ανταποκρίσεις για την πόλη της Μόρφου και για την ευρύτερη περιοχή. Πόσους μορφίτες είχαμε πριν από την εισβολή? Η Μόρφου κατοικεί τον πρώτο 1974 γύρω στις 13 με 14.000 κατοίκους. Οικομόπολης. Οικομόπολης της Μόρφου. Πέρα Αλλά από τα χωριά. Με τα χωριά που ήταν πολύ σημαντικά για την Μόρφου, αντιλαμβάνεται κανείς. Τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Μόρφου μαζί με τη Μόρφου ήσαν γύρω στις 35.000 κατοίκους. Ήταν μια μεγάλη περιφέρεια, έτσι, και ένας πνεύμονας ζωής. Και μικροκατοικημένη περιφέρεια. Ναι. Σε ένα μικρό mm-hmm. χώρο ναι. κατοικούσαν ένας μεγάλος αριθμός Ελληνοκυπρίων κατοίκων. Σήμερα έχετε υπόψη σας τι συμβαίνει στη Μόρφου? Βεβαίως, διότι πηγαίνω στη Μόρφου, έχουμε επαφές και με τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Και καταστάσεις. Είχε επικυστεί η Μόρφου από τουρκοκύπριους ή επικούς από Τουρκία? Η Μόρφου στα πρώτα στάδια μετά το 1974 εκατοικήθηκε από τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, κυρίως από την Πάφων και από τη Λεμεσόν, Πολεμίδια κτλ. Σταδιακά όμως η Μόρφου κατοικήθηκε και από πάρα πολλούς επίκους. Μάλιστα. Και τη όταν λέω και η Μόρφου και τα χωριά της ευρύτερης περιοχής μας. Πόσοι βρίσκονται σήμερα? Στη Μόρφου σήμερα κατοικούν περίπου 10.000 τουρκοκύπριοι και επίκοι στην πόλη της Μόρφου,
πέραν το αριθμό αυτών που κατοικούν στη Ζώδια και σε όλα τα έχουμε άλλα. Έχουμε σύνολο, χωριά. Δηλαδή πριν από τον πόλεμο, δεν μπορώ να πριν από όλα την εισβολή, χωριά, είχαμε 35.000 περίπου. Είχαμε 35.000, αλλά τώρα ευρύτερα πόσοι κατοικούν δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, αλλά για την πόλη της Μόρφου κατοικούν γύρω στις 10 με 12.000. Γιατί γίνεται τόση φασαρία και θέλουν να... Πείτε μου έτσι με λόγια δικά σας αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Μόρφου. Φασαρία και θέλουν να επιστρέψουμε. Ακούμε, όχι, να επιστρέψουμε. Κύριε Δήμαρχε Αλίμονο, τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, όχι. Γιατί η Μόρφου συζητιέται. Γιατί ακούγονται κάποιες φωνές ότι ίσως να μην επιστραφεί εκ μέρους των Τούρκων, των Τουρκοκυπρίων, όχι εκ μέρους των δικών μας συνομιλητών. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 μέχρι σήμερα, σε όλους τους γύρους των διαφόρων συνομιλιών που εγίνονται, η Μόρφου ήταν στο τραπέζι, ήταν κάτω από το τραπέζι, ήταν δίπλα στο τραπέζι, ήταν μια πολύ συζητημένη περιοχή υπό επιστροφή στην πολυελληνοκυπριακή διοίκηση, σε οποιαδήποτε λύση του εθνικού μας προβλήματος. Ναι. Όπως σίγουρα και η Αμόχωστος και κάποιες άλλες περιοχές. Όμως η Μόρφου το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι στο επίκεντρο της αναφοράς και της συζήτησης για επιστροφή και εγώ το υπογραμμίζω κυρίως μετά την μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η οποία μελέτη λέει ξεκάθαρα ότι εάν η Μόρφου επιστραφεί και όταν λέω Μόρφου εννοώ πάντοτε και την ευρύτερη περιοχή και τα χωριά της Μόρφου το κόστος της λύσης θα είναι γύρω στα 20-22 δισεκατομμύρια. Εάν η Μόρφου δεν επιστραφεί, το κόστος αυτής της λύσης ξεπετάγεται πέραν των 40 δισεκατομμυρίων. Έναν κόστος, όχι δυσβάσταχτο, έναν κόστος που δεν μπορεί κανένας, μα κανένα κράτος να το αντέξει και είναι οι βασικότεροι λόγοι. Κάποιος και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί μας είπαν δεν είναι γιατί είσαστε όμορφοι ή γιατί σας αγαπάμε κτλ. Αγαπάμε όλη την Κύπρο. Αλλά αυτό το πράγμα είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει για να μπορέσει οποιαδήποτε λύση να βρεθεί, να μπορεί να είναι λειτουργική, να είναι βιώσιμη. Μάλιστα. Κύριε Μασούρα, θα μου επιτρέψετε να πάσω τους τηλεθεατές στη συνομιλία μας και θα έρθω αμέσως μετά κοντά σας. Κύριε Γεωργίου, σας ακούμε. Ναι, εγώ νομίζω ότι η Μόρφου αν παραμείνει από την ομόσπονδη διοίκηση, τότε το ομόσπονδο κράτος θα έχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες να επιβιώσει. Αυτό είναι το πρώτο, μια διαπίστωση που, από κάποιες μελέτες που έκανα. Το δεύτερο είστε οικονομολόγος. Ναι. Το δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπίτσα. Μπορώ να τον ακούω πιο δυνατά τον κύριο Γεωργίου, αν μπορεί η παραγωγή να μας βοηθήσει λίγο. Κύριε Γεωργίου, μιλήστε μας λίγο πιο καθαρά. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπίτσα πρώτον αν προτίθεται να επιστρέψει στη Μόρφου. Και αν προτίθεται να επιστρέψει στη Μόρφου, θα τον επήραζε να έχει κάποιον άλλο συμπατριώτη του Τούρκο Δήμαρχο, έναν Τούρκο Κύπρο Δήμαρχο. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Νεοκλέους, εσείς μιλάτε. Κυρία Νικολάου, συγγνώμη. Κυρία Νικολάου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπίτσα γιατί ειδικά η Μόρφου πρέπει να επιστρέψει στον ελληνικό τομέα και όχι άλλες περιοχές. Μάλιστα. Εάν επισκεφτεί τώρα τη Μόρφου, η Μόρφου έχει πάρει τέτοια ανάπτυξη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ανοίξαν δρόμους από το Μόρφου απευθείας στη Λεύκα, έκαναν καινούργια νοσοκομεία. Σημαίνει ότι η περιοχή αυτή δεν την επιστρέφουν με τίποτε. Εγώ επισκέφτομαι συχνά τα κατεχόμενα και αυτές τις μεγάλες διαφορές τις βλέπω ότι λύση δεν υπάρχει. Αλλά θέλω ειδικά να μου πει ο κ. Σπίτσας γιατί η Μόρφου και όχι άλλες περιοχές. Είμαι και εγώ πρόσφυγα και θέλω και εγώ την περιουσία μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, θα απαντήσετε και να πάω στον κύριο Μασούρα. Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Γιατί, ας αρχίσουμε από το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο θέλετε, το πρώτο. Φράζω την αγάπη μου, τη συμπάθεια μου προς τον κύριο Γεωργίου. Αλλά να μου επιτρέψει να πω ότι όταν με ρωτά κάποιος και κυρίως συμπατριώτης μου ότι αν θα επιστρέψω εγώ στη Μόρφου, αυτό το πράγμα για μένα είναι προσβολή. Το πιο λίγο, το πιο ήπιος χαρακτηρισμός είναι για μένα. Είναι πολύ όμως που δεν θα επιστρέψουν. Εγώ λέω για μένα, είναι προσβολή. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Άρα θα επιστρέψετε με τα χίλια. Λοιπόν, και εγώ να διστώ θα επιστρέψω στη Μόρφου. Έστω και αν είναι δήμαρχος Τούρκος, Τουρκοκύπριος, θα επιστρέφετε. Θα επιστρέψω στη Μόρφου, γιατί εκεί είναι οι ρίζες μου, εκεί είναι που γεννήθηκα. Είναι σαν να ακούω τον κύριο Καριόλου, τον δήμαρχο Κυρίνιας. Φτάνει αυτό το πράγμα
να μου διασφαλίζει και να μου εξασφαλίζει τα ανθρώπινα μου δικαιώματα και τις βασικές ανθρώπινες ελευθερίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά γιατί ειδικά η Μόρφου και όχι μια άλλη περιοχή, ρωτάει η Εάν η σκέψη η δικιά μας, της δικιάς μας πλευράς, είναι ότι εκεί που έχουν γίνει έργα και τα λοιπά δεν πρέπει να επιστραφούν, αυτό εξυπηρετά σίγουρα την άλλη πλευρά. Γιατί δεν έχουν αφήσει τόπο για τόπο, που δεν έχουν κάνει έργα ανάπτυξης, που δεν έχουν δημιουργήσει τα δικά τους τετελεσμένα πάνω στη δική μας γη, πάνω στις δικές μας περιουσίες. Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως και να το επαναλάβω, δεν είναι η δική μου η διαπίστωση για το κόστος της λύσης. Είναι η διαπίστωση από το Διεθνές Νομισματικό. Άρα είναι καθαρά οικονομικός ο λόγος, λέτε, ότι ίσως... Είναι ίσως ένας από τους λόγους. Ένας από τους λόγους. Κύριε Μασούρα, να ακούσουμε και εσάς και ίσως μπορούμε να δούμε... Έχουμε πλάνα της Μόρφου σήμερα, τα σημερινά. Ωραία, μπορεί να έχουμε να δούμε και τι συμβαίνει σήμερα, αφού μιλούμε για οργιώδη ανάπτυξη, όπως μας λέτε. Κύριε Μασούρα. Τότε συζητούμε σήμερα για τη Μόρφου. Είστε μορφή της πρώτα απ' όλα. Νεότερη γενιά. Θεωρώ ότι είναι καταρχήν σημειολογικό, διότι δεν είναι απλώς η Μόρφου, είναι η Μόρφος Θεομόρφου. Από τα αρχαία χρόνια, όταν ο Όμηρος στην Ιλιάδα χαρακτήριζε με αυτόν τον χαρακτηρισμό τους ήρωές του, όταν μετέπειτα στον Μεσαίωνα και στα χριστιανικά έτη είχαμε την κατοίκηση των ακριτών στη Μόρφου, οι οποίοι έφεραν και την λατρεία του Αγίου Μάμα. Όταν στην αρχαιότητα ράτρευαν την θεά Αφροδίτη ως μορφό, έτσι ως μια ωραία μορφή, κάτι το οποίο συνέβαινε και με τον Αγαπήν ώρα στην Πάφο. Έτσι, άρα η Μόρφου δεν είναι απλά σήμερα ένα σημείο μιας γενικής πολιτικής συζήτησης. Είναι η ιστορία, είναι ο πολιτισμός και είναι η ουσία του τόπου μας. Και φέρει κληρονομιά πλούσια την οποία οφείλουμε εμείς να τη διατηρήσουμε. Εντάξει, όλες οι περιοχές της Κύπρου έχουν μια τεράστια κληρονομιά. Εσείς βεβαίως ως μορφή της μιλάτε για την Μόρφου. Και βλέπω τώρα και τον παραλληλισμό που γίνεται με το ότι δόθηκε σήμερα στην Αρπασία το μοναστήρι, το Ποστόρα Ανδρία. Ναι, και αυτό είναι σημειολογικό και αυτό πρέπει να δημιουργεί τις ελπίδες για λύση του Κυπριακού και για επιστροφή. Πήγατε στη Μόρφου, την κατεχόμενη Μόρφου, κύριε Μασούρα. Πήγα στη Μόρφου. Είστε παιδί της γενιάς μετά την εισβολή. Μόρφου, λοιπόν, ναι. Πείτε μου λίγο πώς αισθάνθηκε. Ανάμειχτα συναισθήματα. Θεωρώ καταρχήν ότι ο κάθε νέος επιθυμεί να επιστρέψει. Θα επιστρέφατε από πίσω. Εκεί και πέρα, θα σας απαντήσω. Από εκεί και πέρα έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα στα πλαίσια της λύσης, μέσα από κάποια σχέδια να δοθούν και τα κίνητρα στους νέους ανθρώπους, είτε στη δική μου γενιά είτε στις προηγούμενες γενιές. Στις νεότερες γενιές, να δοθούν εκείνα τα κίνητρα, ούτως ώστε να επιστρέψουν. Διότι φανταστείτε σήμερα ένας νέος, 20 χρονών, 22 χρονών, ο οποίος σπουδάζει στη Λάρνακα, στη Ρεμεσό, στην Πάφο, έχει κάνει τον κύκλο του, τους φίλους του, εργάζονται οι δικοί του εκεί. Άρα θα πρέπει να δοθούν εκείνα τα κίνητρα, ούτως ώστε να δοθούν. Αυτό είναι το μετέπειτα, αυτό που ελπίζεται ως νεότερη γενιά. Θεωρώ όμως ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε ή που δεν έχει. Αισθανθήκατε αυτό το δέσιμο που έχει ο κύριος Πίτας που λέει γονατιστός θα πήγαινε να πει. Φυσικά, είναι το δέσιμο καταρχήν της ιστορίας, είναι το πολιτισμικό δέσιμο, είναι το δέσιμο της οικογένειας επίσης, που είναι βασικά συστατικά στοιχεία με τον τόπο μας, με τον τόπο τον οποίο χάσαμε και σήμερα διεκδικούμε να ξαναπάμε πίσω. Έχουμε άλλες τηλεφωνικές, να προχωρήσουμε με τηλέφωνα ή να πάρω. Κυρία Δημητρίου, εσείς. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Δημητρίου. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Εφόσον είμαστε κράτος πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν τοποθετούμε το πρόβλημα μας στη σωστή του διάσταση, που δεν είναι τίποτα άλλο από την εισβολή και την κατοχή. Και γιατί δεν απαιτούμε να φύγουν όλοι οι έπικοι από το νησί, που αποτελούν εγκλήμα πολέμου, και προσπαθούμε να κοινωνιοποιήσουμε. Και γιατί ερχόμαστε και κάνουμε το πρόβλημα μας ότι είναι των μορφητών, είναι των κεριμιωτών, είναι των αμοχωστιανών. Το πρόβλημα είναι για όλους μας. Γιατί αν έρθει μια λύση η οποία είναι λασσασμένη και δεν παρέχει ασφάλεια για τον Έλληνα της Κύπρου, αύριο θα γίνουμε όπως την Κύπρο και την Τένετο. Πρέπει τα πράγματα να τα δουν οι προσφυγές και να μην προσπαθεί ο καθένας να βλέπει το δικό του συμφέρον, αλλά το γενικό συμφέρον της πατρίδας μας. Μάλιστα.
που να μας μια λύση θέλουμε όλοι μας, αλλά όχι την όποια λύση. Να παρέχει ασφάλεια, να παρέχει τις σωστές προδιαγραφές. Mm. Από, έχει 42 χρόνια που γίνεται αυτή η εισβολή και έρχονται στην Κύπρο Κινέζοι, Εγγλέζοι, Ρώσοι, από όλες τις χώρες του κόσμου και δεν έπαθαν κανένας κάτι. Το ίδιο από την ημέρα που άνοιξαν τα κατεχόμενα, οι Τουρκοκύπροι έρχονται στις ελεύθερες περιοχές, κάνουν τις επιταγές τους, πηγαίνουν στα νοσοκομεία, κανένας δεν τους επειράξει. Ποιος ο λόγος να μην έρθουν να ενταχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, να πάρει πρόσφυγες μας στα σπίτια τους και να λυθεί το πρόβλημα σωστά, να φύγουν όλοι οι επίκηποι. Δεν πρέπει να μείνουν ούτε και ένας επίκηπος. Αυτή είναι η άποψή μου. Να είστε καλά και εμείς όλοι θα ευχόμασταν να πηγαίναμε πίσω από την ημέρα της εισβολής και να γινόταν η Κύπρος όπως ήταν μια μέρα πριν, ξέρω εγώ μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν. Η ουσία είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος, είναι πολύ σωστό. Από εκεί και πέρα όμως γιατί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω άλλες δύο τηλεφωνικές. Έχετε στυλό? Αν μπορεί η παραγωγή να μας δώσει δύο στυλό. Κυρία Γεωργίου, εσείς? Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σας και εσάς και στους καλεσμένους σας. Να είστε καλά. Ναι, ήθελα να πω στον κύριο Μπίτα ότι η πάση με τον δήμαρχο της Αμοχώς του δεν είναι εκεί φυσικά και αλωνίζονται τις χώρες της Ευρώπης και λέει να πάει η Αμοχώς του και το ημόρφου. Γιατί δεν μιλούν για όλη την επικράτεια που κρατούν οι Τούρκοι, εμείς οι Κερινιώτες δεν είμαστε μπροστά και θέλουμε να επιστρέψουμε στους τόπους μας. Μάλιστα. Κυρία Γεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως να πούμε ότι μιλούμε για τις τέσσερις ελευθερίες και για συνολική επιστροφή, είτε αν πρόκειται για ομόσπονδες περιοχές, είτε για περιοχές που θα είναι υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Πάντως οι τέσσερις ελευθερίες και το δικαίωμα της επιστροφής είναι αναφέρετο εξ όσο γνωρίζω. Να απαντήσουν βεβαίως και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Κύριε Αυγουστή, εσείς, απλά να πάρω όλες τις... Χαιρετώ τους καλεσμένους σας. Να είστε καλά. Να ρωτήσω... Ναι, παρακαλώ, εγώ μιλώ. Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Χαιρετώ, κύριε Αλίτα, επίσης τους καλεσμένους. Εγώ θέλω από τους καλεσμένους και εσένα προσωπικά μιλάτε για τις τέσσερις ελευθερίες, σεβαστότατες. Ό,τι όμως η Τουρκία σεβάστηκε, αυτά που υπογράφει, το 1931 μαζευτήκαν 168 χώρες και χαράξαν τους εναέριους και θαλάσσιους χώρους του κάθε κράτους ξεχωριστά για να ξέρουν πού να πηγαίνουν τα αεροπλάνα, μένες του Μαρίσκου να θέσουν να σκοτώνουν ο κόσμος, επίσης και τις θάλασσες. Πέστε μου μια χώρα διπλανή της γειτονικής της η Τουρκία που δεν παρενοχλά με τους εναέριους χώρους, τα πλοία, τα Βαρβαρός, εκτός ήταν το Βαρβαρός πάλι. Και ρωτώντας ο Ακκεντζής για το Βαρβαρός, λέει το εξής. Εάν και η ελληνοκυπριακή πλευρά να κάνει εξορίξεις πυθικών αερίων, δηλαδή δέχεται το Βαρβαρός. Έχονται οι κύριοι κυβερνώντες 15.000 στρατιώτες να φύγουν, πότε, όταν αναστηθεί η γιαγιά μας και εγκαστρωθεί και κάνει κανένα γιο και βγάλουμε τον Γιαννάκη, ξέρω εγώ. Δεν σέβεται η Τουρκία καμία συμφωνία που υπογράφει. Τώρα ζητά τα νησιά του Αιγαίου, ζητά η Θεσσαλονίκη, ζητά τα πάντα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, ζητά. Να αναστήσουμε, να ασηκώσουμε το ύψος μας, να σταθούμε, είμαστε Έλληνες. Τι κάναμε 400 χρόνια σκλαβιά που κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποσύσαμε το τουρκικό οθωμανικό ζυγό και είναι μια πατρία λεγεντάδα ελεύθερη επίσης και εγκύπρος. Θα πάρω ένα στόχο το 2021 να οργανωθούμε, να δώσουμε τα λεφτά μας να φτιάξουμε την άμυνα μας, να δούμε να σας ταλεί ο Τούρκος μπροστά στα αμπόδια του Έλληνα. Πολύ δεν πολέμησε ο Τούρκος. Πάντα νύχτα, νύχτα, μόνα φεύγει, φοβάται την νύχτα. Τρεις-τρεις σκοπιές πάντα πέρασε πολύ στη γραμμή να δίνει. Σας ευχαριστούμε. Ο στα φυλάκια ένας, οι Τούρκοι τρεις-τρεις, γιατί φοβούνται. Μας κατέχουν και νιώθουν ότι είναι παράνομο. Και εμείς με τις υπογραφές να ουσιατριώσουμε, να τους δώσουμε του μόρφου, το τσιμεντωμένο μόρφου, τα βαρούσα, το 4 να λέει, θα βάλω σκοπούς στα δωμάτια, αλλά και ο καλός αξίζει. Γιατί ρατσιστικό το 4 να λέει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγουστή. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μασούρα. Θα αρχίσω έτσι αντίστροφα. Δεν σέβεται η Τουρκία καμία συμφωνία. Ο κόσμος, βεβαίως, έχουν όλοι δίκαιο. Τι μπορούμε έτσι να πούμε απάνω σε αυτό, κύριε Μασούρα? Καταρχήν, θεωρώ ότι... Αρχίζω από την τρίτη ερώτηση. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο διάγγελμά του, στην ενημέρωσή του προς τους πολίτες, ήταν ξεκάθαρος. Νομίζω κατά το τελευταίο στάδιο της συνέντευξής του είπε ότι το κλειδί βρίσκεται στην Άγκυρα. Εάν η Άγκυρα δεν δείξει
θετική θέληση προς επίρρηση του Κυπριακού, σαφώς και δεν μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού. Και να πούμε ότι εάν πρόκειται για μια κακή λύση ή λύση που δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε: Δεν θα την δεχτώ. Μαζί και όλη η πολιτεία, οι αξιωματούχοι, τα κόμματα, οι πάντες δεν θα μας φέρουν κάτι τέτοιο. Θέλω να τοποθετηθώ και λίγο υπερκομματικά. Δεν θεωρώ, τουλάχιστον εγώ ως νέος άνθρωπος, δεν θεωρώ ότι υπάρχει σήμερα πολιτικός που δεν επιθυμεί τη λύση. Ξεκινώ από αυτό το θετικό πρόσημο. Θεωρώ ότι όλοι επιδιώκουμε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ξαναζήσουμε μαζί ειρηνικά σε αυτόν τον τόπο. Δεν είμαστε έτοιμοι μήπως να δεχτούμε οποιαδήποτε λύση παρά μόνο αυτήν που συνηθίσαμε 42 χρόνια να περιμένουμε και να προσδοκούμε. Δηλαδή μια ελευθερία τέλος πάντων να πάμε, λέει ο άνθρωπος, να δεσμευτούμε, να δώσουμε τα χρήματά μας, τις συντάξεις μας, τα πάντα μας και να κάνουμε απελευθερωτικό αγώνα ένοπλο. Είναι η ερώτησή του. Είναι λογικό. Όταν έχεις έναν διαχρονικό status quo, αυτό να δημιουργεί και μια συνήθεια. Η συνήθεια την ίδια στιγμή δημιουργεί και φόβο, δημιουργεί και ανησυχίες. Το αγνώστο. Ακριβώς, ναι. Αυτό όμως δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στο να χαθεί η ελπίδα της επανέλθωσης. Γιατί, ας πούμε, είναι μια ερώτηση που έθεσα και στον κύριο Καριόλου, τον Δήμαρχο Κερίνιας. Γιατί να μην γίνει ένα τείχος και εκείνη από εκεί και εμείς από εδώ, ας πούμε. Να το θέσω αντιστρόφως ανάλογα. Θεωρείτε ότι έναν τείχος θα φέρει την ειρήνη στην Κύπρο? Εγώ λέω το αντίθετο. Έναν τείχος το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει τους επίκους της άλλης πλευράς. Θα υπάρξει αναγνώριση του ψευδοκράτους με απρόβλεπτες συνέπειες. Λέτε ότι δεν συνειδητοποιήσαμε ότι είναι πρόσκρεμος και επισορέμα. Αυτό είναι το τείχος που λένε πολλοί. Είναι ένα ουτοπικό σχέδιο το οποίο δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να εφαρμοστεί. Κύριε Δήμαρχε, γιατί λέει η κυρία Γεωργίου να λωνίζεται την Ευρώπη μόνο για Μόχωστο και Μόρφου και όχι και για Κερίνια? Πολλές ερωτήσεις, πολλά τα απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε. Και θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Γεωργίου. Να την ενημερώσω, αν δεν γνωρίζει, ότι από την πρώτη μέρα της τουρκικής εισβολής και μετά, οι κατεχόμενοι δήμοι έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή, την Επιτροπή των 9 Κατεχομένων Δήμων της Κύπρου. Κατά καιρούς αυτή η επιτροπή προεδρεύεται από διάφορους δημάρχους. Μπορεί σήμερα να είναι ο δήμαρχος της Αμοχώστου, παλαιότερα ήταν ο δήμαρχος της Κερίνιας και άλλοι. Και αυτό που έχω να τονίσω, να υπογραμμίσω, είναι το κλίμα που υπάρχει σε αυτή την Επιτροπή. Δηλαδή μία ομογνωμία, έναν αραγές μέτωπο, μια ενότητα που μπορεί να την ζηλέψουν πάρα πολύ στον τόπο μας, μακάρι να υπήρχε μια ενότητα που υπάρχει στους 9 κατεχόμενους δήμους, σε ολόκληρη την Κύπρο. Υπάρχει ένας κοινός στόχος και ένας κοινός σκοπός και η ύπαρξή μας των 9 κατεχομένων, των 9 δημάρχων, των 9 κατεχομένων δήμων, έναν και μόνο σκοπό έχει, τη λύτρωση και την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Πείτε μου Δίχως κάτι. Διάκριση, ούτε για την Αμόχωστο, τώρα απελευθέρωση, πρέπει να τοποθετούμαστε όμως πραγματιστικά μέσα στα πράγματα. Αν ήσασταν εσείς Κερινιώτης ή αν η Μόρφου επέστρεφε από τουρκοκυπριακή κατοχή, θα επιστρέφατε πάλι? Ακούστε, αυτή τη στιγμή έγινε η μεγάλη απόφαση ότι οι λύσεις που θα δοθεί στο Κυπριακό είναι η διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία. Ναι. Σίγουρα κάποια μέρη θα είναι κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση. Το ποια μέρη αυτά θα είναι, ας μην προτρέχουμε και ας μην θα πηγαίνατε όμως πίσω, κύριε Πίτα. Ας μην δαιμονοποιούμε κάποιους και τα λοιπά. Θα πηγαίνατε. Βεβαίως, αυτοί που θα πάνε. Ο Καριόλου είπε θα πήγαινε γονατιστός. Αυτή η λύση φτάνει, αυτή η λύση. Αν εγώ θα πάω στη Μόρφου και θα μου δώσουν την περιουσία μου, θα μου διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά μου και τα λοιπά, με ενοχλεί ας πούμε αν η Μόρφου και τα λοιπά ή όποια άλλη δίποτε περιοχή θα βρίσκεται στο τουρκοκυπριακό ομόσπονδο κράτος. Κύριε Μασούρα. Αλλά επιτρέψετε να το ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις αυτών που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, που διοικούν αυτόν τον τρόπο, ότι κάποια μέρη είναι εκ των ουκ άνευ, ότι πρέπει να επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Δεν είναι δική μου απόφαση. Μάλιστα. Σαφές. Δεν είναι δική μας αυτό που λέτε. Αυτή. Κύριε Μασούρα, ασφάλεια, κινδυνεύουμε, λέει ο κύριος Δημητρίου. Γιατί δεν κάναμε αισθητό ότι τόσο έντονο ότι ήταν κατοχή. Γιατί το αφήσαμε, γιατί αυτή τη στιγμή μιλούμε για επίκους. Ξέρετε, είναι πολύ δυνατές οι φωνές που διαρωτούνται οι άνθρωποι. Γιατί. Γιατί φτάσαμε εδώ και να δεχόμαστε όλα αυτά που δεχόμαστε. Πρέπει να κάνουμε σήμερα μια ομολογία ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις ίσως και να έβαλαν στην άκρη και να μην χρησιμοποίησαν σωστά κάποια διπλωματικά μέσα τα οποία είχαμε. Για παράδειγμα, επειδή μιλούμε και για την αμόχωστο, το ψήφισμα 550, το ψήφισμα για το περιβόητο για την αμόχωστο. Ναι, δεν το χρησιμοποίησαμε όσο θα έπρεπε. Ή τα ψηφίσματα που δίνουν κάθε χρόνο οι μορφήτες για την επιστροφή. Για την απόσυρση των Γιατί δεν το κάναμε. Ο Δήμαρχος με την δική του αντιπροσωπεία πάει κάθε χρόνο και στις πρεσβείες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γιατί δεν το κάναμε. Από αυτό εδώ το σημείο πολλοί μου λένε ότι είναι συμφέροντα, δεν είναι θέμα δικαίου. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα συμφέροντα. Θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση έθετε τους δικούς της στόχους, τους δικούς της κανόνες. Έγιναν διπλωματικά, γράφει διαχρονικά. Δεν νομίζω ότι σήμερα πρέπει να κάνουμε κριτική για το τι γινόταν παλιά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πρέπει να στηρίξουμε τις διαδικασίες στο συνομιλίο για επίεξουση. Πάω στην κυρία Μεσολογγίτου. Κυρία Μεσολογγίτου, αν μπορούμε να έχουμε δύο στυλό είχα ζητήσει για να δώσουμε στους φιλοξενούμενους μας. Κυρία Μεσολογγίτου, παρακαλώ. Σας χαιρετώ από το Λονδίνο. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Με ακούτε, γιατί κάτι έχουν οι γραμμές αυτόν τον καιρό. Χαιρετώ τον γείτονα μου, τον κύριο Μπίτα, τον κύριο Μασούρα. Ήμουν συμμαθήτρια με κάποιον Μασούρα από τη Σόδια. Εγώ λυπάμαι πολύ για την έκβαση των γεγονότων να φωνάζουν γιατί τη Μόρφου. Διότι και εγώ αγαπώ πολύ την Κερίνια, σας το είπα πολλές φορές, αλλά η συμφωνία, συμφωνώ με τον κύριο Χαραλαμπό, με τον φίλο γείτονα Χαραλαμπό, το 1977 ήταν αυτή η απόφαση. Η διζωνική, η δικοινοτική ομοσπονδία. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι όλα υπό ελληνική διοίκηση, δυστυχώς. Αλλά αν υπάρχει ασφάλεια, και του Μόρφου ήταν υπό τουρκική διοίκηση, αλλά αν υπήρχαν οι θεσμοί και η ασφάλεια, εγώ θα πήγαινα υπό τουρκική διοίκηση, διότι έχω συνηθίσει στο Λονδίνο να είμαι φίλη, και διότι υπάρχουν θεσμοί και νόμοι που τηρούνται και έχω τα ίδια δικαιώματα με τον Άγγλο, με τον Τούρκο, με τον Αφρικανό, με τον Κινέζο. Αν εβιαστήκαμε, θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν στην Ελβετία. Λυπάμαι που επιτέθηκαν οι κεριμιώτες για του Μόρφου, αλλά νομίζω ο δεύτερος Ατύλας ήταν για να διαπραγματευτούν τι να δώσουν πίσω. Εγώ τα παρακολουθούσα. Πήραν τη Μόρφου και την Αμόχωστο για να διαπραγματευτούν. Και πριν πεθάνει ο αείμνηστος θείος μου Γιώργης τον Μπάζος, εγώ τον ερώτησα. Εσύ που αγαπάς την Κερίνια θεία και έχεις και σπίτι στην Κερίνια και η γυναίκα του είναι από τον Αγίο Σέργιο. Εγώ πήγαινα στην Κερίνια, σας είπα πολλές φορές, στην Λάμπουσαν κατασκήνωση, ελάτρευα την Κερίνια. Θα πάρουμε πίσω την Κερίνια, θα πάρουμε. Και μου λέει, Λουκίτσα μου, δυστυχώς, μακάρι να μην πατούσε την πόρτα του Ατύλας. Ευχαριστούμε, κυρία Μεσολογγίτου. Εγώ δεν νομίζω, όταν έχουν δικαιώματα για επιστροφή, γιατί να μην πάω. Άκουσα και τον κύριο Καριόλου που είπε επιστρέφει. Και εγώ από το Λονδίνο, λυπάμαι που έκαναν την ερώτηση στον Μπάμπο να θα επιστρέψει. Εγώ είμαι τόσα χρόνια στο Λονδίνο, έχω εγγόνια και θα επιστρέψω με όλη μου την αγάπη για τη Μόρφου. Θα επιστρέψω γιατί το υποσχέθηκα στον πατέρα μου. Και η Μόρφου ήταν αμιγώς ελληνική ελίτα μου. Ήταν αμιγώς ελληνική. 5-6 οικογένειες Τούρκοι που ήταν, δεν εμάλωνα. Δεν σκότωσαν ούτε Τούρκων οι μορφίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ να ακούσουμε και τον κύριο Χριστοδούλου. Σας πω κάτι, είναι με μεγάλη συγκίνηση που ακούω τη συγκίνηση των ανθρώπων. Και δίχως άλλο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για πατρίδα. Κύριε Χριστοδούλου. Καλώς ήρθατε, απόγευμα. Καλό απόγευμα. Νομίζω το λιγότερο είναι αφελές να πιστεύουμε ότι
με αυτήν τη λύση που τρώει ο Ανδρομήτη, θα μπορέσει οποιοδήποτε από οποιαδήποτε επαρχία να επιστρέψει κάτω από οποιαδήποτε διοίκηση. Mm-hmm. Νομίζω το κατάστημα μας δεν περιγράφεται και δυστυχώς έχουμε περιπέσει τη λογική των διάφορων πολιτικάντιδων που μετά την εισβολή δυστυχώς έχουν εγκλωβιστεί σε αυτόν τον τρέχτρο που ονομάζεται τη ζωνική την κοινωνική ομοσπονδία. Δεν σας ακούμε καθαρά, δεν ακούω καθαρά, χάνετε φωνή, επαναλάβετε. Ναι, λέω, έχουμε εγκλωβιστεί μετά την εισβολή στη λύση έκτρομα που ακούει στο όνομα της Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Προηγουμένως, νομίζω έχουμε κάνει το εθνικό μας θέμα σαν ένα προϊόν, είτε συναισθηματικό, κατά πόσο θα πάμε ο καθένας στην πόλη του κάτω από οποιοδήποτε διοίκηση, είτε προϊόν εμπορικής συναλλαγής. Συγγνώμη, οποιοδήποτε εγώ που θα πηγαίνω στο εξωτερικό και θα πηγαίνω στην Ελλάδα και θα μου λένε από ποια χώρα είσαι, θα τους δω ότι είμαι από τα Ενωμένα Κυπριακά Εμμυράτα ή από την Ενωμένη Ομοσπονδία Κύπρο. Νομίζω είναι ντροπή πράγματα και μετά θα με ρωτάνε από ποιον καρτόνιο. Είμαστε σοβαροί, δηλαδή σε αυτόν τον τόπο ποτέ θα σοβαρευτούμε. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς περιμένουμε, φυσικά πευκόμαστε να φέρουν λύση με βάση αυτόν τον εκτροματικό πλαίσιο, αλλά για να σταματήσει πλέον αυτός ο εφιάλτης διαχρονικά κάθε τόσο και λιγάκι να μας το φέρνουν μπροστά μας. Περιμένουμε μια αγωνία, περνούμε στο άλλο, στην αντίπερα λοφτή και περιμένουμε μια αγωνία να φέρουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα αυτήν τη λύση και ο λαός θα το στείλει στα αντίτητα και αυτούς που τους πολιτικάντες που θα έχουν να μας κοροϊδεύουν γιατί τους βολεύει το Κυπριακό για να υπάρχουν εκεί στην επικαιρότητα. Εγώ ρωτώ γιατί με πολλοί να θέλει από ό,τι μας ρωτάνε. Τι άλλο προτείνουμε, η λύση που ακούει στον ιέο κράτος δεν είναι δίκαιη για τους Τουρκοκυπρίους. Δηλαδή θα κάνουμε μια λύση την οποία κάθε μέρα στο πετσί μας θα βιώνουμε τα διαιρετικά στοιχεία. Συγγνώμη, όταν θα πηγαίνω εγώ να πάρω κάποιον έντυπο από οποιαδήποτε υπηρεσία και θα πέφτουν μπροστά μου όλες αυτές οι πρόνοιες και οι διακανονισμοί που έχουν συμφωνηθεί. Δεν θα είναι διχοτομικό αυτό το πράγμα. Κύριε Χριστοδούλου, μία ερώτηση μόνο, γιατί το έχω θέσει και εγώ σε πάρα πολλούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Εφόσον κανένα ψήφισμα δεν μιλά για ενιαίο κράτος, όλα τα ψηφίσματα μιλούν για δικοινωτική διζωνική ομοσπονδία, εφόσον από το 77 συμπεριλαμβανομένου και του ΑΕΜΝΙΣ του Τάσου Παπαδόπουλου είναι αυτή η λύση, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με δεδομένο ότι 42 χρόνια έχουν φύγει οι πρόσφυγές μας από τη δική μας γη και με δεδομένο ότι επικίζεται και έχουμε χάσει αυτό τον καταραμένο πόλεμο, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, παρακαλώ. Λοιπόν, τα επιχειρήματα όλων αυτών που υποστηρίζουν... Αυτό μου λένε εδώ, έτσι. Εγώ μεταφέρω την απάντησή τους. Ναι, να τους απαντήσουμε, γιατί υπάρχουν απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Παρακαλώ. Είναι γελία και αστήριχτα. Πώς μπορεί να μιλάνε για τις αποφάσεις του 77. Στην πολιτική, η πολιτική δεν είναι ένα πράγμα στατικό. Είναι ένα δυναμικό. Έχουμε μπει στην Ευρώπη, έχουμε βρει φυσικών αερίων. Και μας λένε ότι μάλιστα, οι συμφωνίες προνοούνται. Άρα η απάντηση είναι αυτό. Και συγγνώμη, κυρία Αλίτα, ναι, θα μας πούνε ξένοι και αλήθεια θέλουμε, επειδή συμφέρει, ξέρω εγώ, τους Αγγλοαμερικάνους ή τους Τούρκους ή τους Ευρωπαίους. Μα δεν είναι τι θέλουμε, καλέ μου άνθρωποι, είναι τι μπορούμε, τι μας επιτρέπουν να έχουμε. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό το πράγμα ποιος το λέει. Αυτό μου λένε οι καλεσμένοι που έχω εγώ εδώ. Συγγνώμη, η έννοια της πίστης που πάει. Εκτός κι αν την πολιτική δεν έχουν φόβο, Θεού και πίστη, αλλά θα μείνουν μόνοι τους. Γιατί τα αστεία τελειώνουν για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μασούρα, ας αρχίσουμε από το τελευταίο τηλεφώνημα. Είναι ένας νέος άνθρωπος. Σε ό,τι λέει ακούγεται άψογο και πολύ σωστό. Αντιπροσωπεύει όλον αυτό που θα ήταν το ζητούμενο. Δηλαδή μια Κύπρος από πού και ως πού. Από πού και ως πού η έπικη, από πού και ως πού η διζωνική δικοινωτική. Γιατί όχι το ενιαίο. Δεν διαφωνώ με τις ανησυχίες του κυρίου. Είναι ο κύριος Χριστοδούλου. Δεν διαφωνώ με τις ανησυχίες του. Αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες με αρκετών ανθρώπων, αρκετών νέων ανθρώπων. Ξέρετε, κανείς ποτέ δεν βγήκε να πει ότι η διζωνική, η δικοινωτική ομοσπονδία ότι είναι το άψογο σχέδιο βάση για λύση του Κυπριακού. Ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα επιδιώξουμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια να είναι της βιωσιμότητας και να είναι δίκαιη. Από εκεί και πέρα όμως, διαχρονικά υπήρχε ένα εθνικό συμβούλιο. Άρα τα κόμματα συμμετείχαν μέσα στις διαδικασίες βάσης και επίρρηση του Κυπριακού προβλήματος. Δεν άκουσα κάποιο κόμμα να βγει να πει επίσημα ότι ξέρεις δεν αποδεχόμαστε τη διζωνική. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Πίτα. Όχι, ήταν η ΕΔΕΚ. Άρα... Διαχρονικά η ΕΔΕΚ αυτό δεν το αποδεχόταν. Οφείλω έτσι να το καταθέσω στο τραπέζι. Κύριε Πίτα, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για τον κύριο Χριστοδούλου. Και για τον κύριο Χριστοδούλου, αλλά και για τον κάθε Κύπριο Χριστοδούλου.
παρακολουθώντας όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τούτη την ώρα, αλλά και στο παρελθόν πάρα πολλές συζητήσεις για το εθνικό μας θέμα. Θέλω να δηλώσω ότι αφουγκράζομαι τα όσα προβληματίζουν τον κάθε Κύπριο. Η παλμή της καρδιάς μου είναι παλμή με την δική τους καρδιά, πάλι στον ίδιο βαθμό. Οι δικές τους αγωνίες είναι και δικές μας αγωνίες. Οι δικές τους ανησυχίες μας προβληματίζουν γιατί είναι και δικές μας ανησυχίες. Γιατί πρέπει σίγουρα όμως να βρούμε μια λύση στο εθνικό μας γιατί πρόβλημα. Γιατί αυτή η λύση, λέει ο κ. Χριστόδουλου, γιατί ακούστε, η δικοινοτική ζωνική. Αυτή η λύση η δικοινοτική είναι μια απόφαση η οποία όμως λέω εγώ ότι αντέχει στη βάσανο και τον προβληματισμό του τι πρέπει να γίνει σήμερα. Να σας διακόψω λίγο. Συγγνώμη, έχω την συνάδελφο τη Στέλλα τη Μιχαήλ από το Μον Πελερά για να μας δώσει έτσι το κλίμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στέλλα μου, καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ από το Μον Πελερά στην Ελβετία. Σε ευχαριστούμε για αυτή την τηλεφωνική σύνδεση. Λοιπόν, είμαστε στον παλμό των συνομιλιών. Νομίζω ότι κάθε Κύπριος που σέβεται τον εαυτό του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί τίποτε άλλο να σκεφτεί παρά το τι συμβαίνει εκεί και μας αφορά όλους. Και είναι μια εβδομάδα κρίσιμη η οποία θα είναι σε ό,τι αφορά την όλη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Όπως έχει λεχθεί ουσιαστικά από όλες τις πλευρές, είναι αυτή που θα δείξει αν τα πράγματα είναι έτοιμα για να προχωρήσουν σε επόμενη φάση. Αν αυτό θα γίνει ή όχι, θα καταδειχθεί στο τέλος μια συντατικοποιημένη εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ουσιαστικά ολοήμερες οι διαπραγματεύσεις. Σήμερα είχαμε την έναρξη της διαδικασίας με την παρουσία και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η ουσιαστική διαπραγμάτευση αρχίζει βασικά το απόγευμα, ώρα Κύπρου γύρω στις 6:30 έχει καθοριστεί συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιτζή. Είναι συνάντηση η οποία με βάση και όπως αναφέρουν πληροφορίες μας το φόρμα που έχει συμφωνηθεί για, σε πρώτο στάδιο είναι, θα είναι ο κάθε ηγέτης μαζί με δύο συνεργάτες του. Οι διαπραγματευτές σαφώς θα μετέχουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα από εκκρεμούντας ζητήματα που αφορούν τα τέσσερα κεφάλαια που συζητήθηκαν εκτενώς και στην Κύπρο, εκτός και αν αυτό αποφασίσουν να αλλάξει οι ίδιοι ηγέτες το απόγευμα όταν θα βρεθούν. Με βάση την μέχρι στιγμή συναντήληψη που φαίνεται να υπάρχει, όπως μας έλεγαν διπλωματικές πηγές, το θέμα των κριτηρίων για το εδαφικό θα πρέπει να το αναμένουμε να αρχίσει να τίθεται επιτάπητος ενδεχομένως από αύριο το βράδυ ή Τετάρτη πρωί. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για το τι διεμήθη και το πρωί και από πλευράς του Γενικού Γραμματέα και από πλευράς των ηγετών σε ό,τι αφορά τις επαφές που είχαν. Πρώτες επαφές εδώ στο Μον Πελεράν για τις διαπραγματεύσεις. Πέραν από τα όσα δήλωσε και δημοσίως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και έχουν μεταδίδονται από το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, ο Μπαν Κι Μουν αναφέρθηκε στην κατηδίαν συνάντηση που είχε με τους ηγέτες σε καθοριστικές και κρίσιμες στιγμές του Κυπριακού. Και μάλιστα και στην συζήτηση που ακολούθησε και μετά κατά την εναρκτήρια τελετή, ο Μπαν Κι Μουν για περίπου μισή ώρα, όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ανέλησε την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Έκανε μια αποτίμηση της παρούσας κατάστασης πραγμάτων με αναφορά για κάθε ένα από τα έξι κεφάλαια του Κυπριακού, που υπάρχουν συμφωνίες, που υπάρχουν διαφωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Σεμπάν προέβησε μια τοποθέτηση αποτίμηση χωρίς να αφήνει να διαφανεί η τοποθέτησή του ή να λαμβάνει θέση, ουσιαστικά παραθέτοντας διαφωνίες και συγκλήσεις και καλώντας τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε περαιτέρω επίτευξη συγκλήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική αναφορά έκανε στο εδαφικό και στο περιουσιακό, στα κεφάλαια με τις περισσότερες διαφωνίες. Ενώ αξίζει αναφορά και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει τονίσει τη σημασία να είναι όλα έτοιμα και για την ημέρα εφαρμογής μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, την ημέρα της λύσης να είναι όλα έτοιμα, όπως ανέδειξε και ως σημαντική παράμετρο και τη διευθέτηση της οικονομικής πτυχής της λύσης. Αυτά είναι από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος έκανε μάλιστα την εκτενέστερη αναφορά και από τους ηγέτες σε ό,τι αφορά το θέμα των συνομιλιών. Από πλευράς ηγετών, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ήταν ότι ήταν ουσιαστικά συντομότερες οι παρεμβάσεις, τοποθετήσεις τους. Αποτελούσαν περισσότερο πολιτικές τοποθετήσεις, δεν μπήκαν
σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή να χαράξουν κόκκινες γραμμές ότι αυτό μπορεί να σημαίνει μη λύση ή μη αποδοχή. Ήταν περισσότερο μας ελέγχει χαρακτηριστικά από ενημερωμένες πηγές, πολιτικές ουσιαστικά οι παρεμβάσεις τους. Επανέλαβαν τις θέσεις τους όμως σε διάφορα κεφάλαια, σε γενικότερο πλαίσιο, πράγματα τα οποία έχουν δηλωθεί και δημοσίως και από τους ίδιους επισήμως. Στέλλα, ναι. Πίσω από το ρεπορτάζ, το πολύ έτσι εμπεριστατωμένο που μεταδίδεις τώρα, υπάρχει πάντα μία αίσθηση του δημοσιογράφου, μία αίσθηση ανομολόγητη από αυτό που εισπράττει και από το κλίμα των παρευρισκών μένων εκεί, αλλά και από το κλίμα όλων των δημοσιογράφων που καλύπτουν το γεγονός. Ξέρω ότι έχεις την εμπειρία. Είναι εκτίμηση αυτό που σε ρωτώ, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να κατονομαστεί ρεπορτάζ πραγματικό. Είναι η δική σου η αίσθηση. Είναι θετικό αυτό που εισπράττεις, είναι μέσα από ένταση το κλίμα. Τι είναι αυτό που θα μπορούσες να μεταφέρεις δίχως επισημότητα, αν θέλεις, σε προκαλώ δίχως επισημότητα, αν μπορείς, σε αυτό το είδος της εκπομπής, συζητάμε για μόρφου αυτή τη στιγμή. Τι εισπράττεις από το κλίμα γενικότερα, όχι από το τι συμβαίνει και από το τι μας μεταδίδεις, από αυτούς που παρευρίσκεστε εκεί. Καταρχάς είναι πολύ νωρίς για να προβεί κάποιος εκτίμηση, καθότι δεν έχει ανοίξει η συζήτηση. Εξάλλου και το πρωί, αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι οι ηγέτες έχουν επιλέξει να είναι πολύ προσεκτικοί σε μια εναχτήρια τελετή που ήταν ουσιαστικά και όχι για πραγμάτευση. Δεν μπορεί κάποιος να διαμορφώσει εικόνα. Έχουν έρθει εδώ για να διαπραγματευτούν, να συζητήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Θα ανοίξει το κεφάλαιο του εδαφικού, το οποίο στην ουσία για πρώτη φορά θα αγγίξουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ίδιες τις δικές τους θέσεις. Mm-hmm. Είναι δύσκολα τα θέματα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Ωστόσο, σαφώς υπάρχει η βούληση τους να προσπαθήσουν. Αυτό είναι από μόνο το θετικό, σαφέστατα. Ωστόσο, θα διαφανεί πού μπορεί να βρεθούν οι συγκλήσεις όταν θα αρχίσουν να ανοίγουν τα χαρτιά τους. Υπάρχουν διάφορα το θέμα της μόρφου, λόγω χάρη που έχετε αναφέρει. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα, αν θέλετε, αυτή που έχει διατυπωθεί κατά κάποιο τρόπο και δημοσίως μέχρι στιγμή, γιατί επισήμως δεν έχουν τεθεί τα πράγματα κάτω ανοιχτά ακόμα και στις διαπραγματεύσεις τις ίδιες. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης Λουχάρη το έχει πει ότι είναι στους στόχους της ελληνοκυπριακής πλευράς η επιστροφή της μόρφου. Είναι περιοχή που έχει και δυνατότητα επιστροφής περισσότερων προσφύγων, να συμβάλλει στην επιστροφή περισσότερων προσφύγων. Από τουρκοκυπριακής πλευράς ακούσαμε κάποιες φωνές ή κάποιες τοποθετήσεις τελευταία που τοποθετούσαν τη μόρφου σε μια συζήτηση για μια ενδεχομένως ομοσπονδιακή μορφή. Όλα αυτά θα βρεθούν επικάπητος σε κάποιες συζητήσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς, επειδή θα είναι τα ζητήματα και αλληλένδετα όπως τονίζεται, δεν αποκλείεται να τεθούν κάποιες εισηγήσεις που να αφορούν και να παρεδώσει ενδεχομένως σε ό,τι αφορά άλλα κεφάλαια. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά ούτε μπορεί να προεξοφληθεί. Είναι όλα ανοιχτά. Αυτό θα διαφανεί όταν θα αρχίσει να τίθενται τα πράγματα επιτάπητος. Θα συζητήσουν με κριτήρια. Η κάθε πλευρά θα καταθέσει τις δικές της παραμέτρους. Είναι νωρίς, νομίζω, για να προβεί κάποιος και θα ήταν αναγκαίο αυτή τη στιγμή να γίνει η εκτίμηση, να αρχίσουν να τρέχουν τα πράγματα, να ανακατατεθούν οι θέσεις και θα διαμορφωθεί και η εικόνα από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Ναι, η ατμόσφαιρα θα φανεί και από αυτό το σημείο. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε για αυτή την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό θέμα, είναι το πιο σημαντικό θέμα, το εδαφικό, και είναι η πρώτη φορά που επενεργείται αυτή η προσέγγιση. Που κατεβάλλεται μια προσπάθεια, ακόμα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για να κατανοήσουμε και πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή ένα πρόβλημα τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολο. Ναι, να ξέρετε τι με πληγώνει. Ναι. Όταν σε κάθε συνάντηση που θα πρέπει να καθίσουμε όλοι και να προβληματιστούμε, ή και σε μια εκπομπή που θα μας δοθεί ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους πρόσφυγες συμπατριώτες μας ή και τους μη πρόσφυγες συμπατριώτες μας, για να προβληματιστούμε
τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα, βρίσκουμε την ευκαιρία για να αρχίσει ένας διχασμός, να αρχίσει μια παρερμηνία ο ένας τον άλλο και να δίδουμε τροφή προς όλους αυτούς που δεν επιθυμούν σίγουρα το καλό της πατρίδας. Τι σας φοβίζει περισσότερο, κύριε Δημαρχέ, ας πούμε τον κύριο Καριόλου, αν μπορώ έτσι να μεταφέρω και αν μεταφέρω και σωστά, διότι πάει καιρός που τον είχαμε φιλοξενήσει, ήταν ότι φεύγουν οι παλιοί. Φεύγουν οι άνθρωποι. Μου είχε πει ένα αριθμό, πεθαίνουν, μου λέει, κάθε μέρα τόσοι. Το ζω καθημερινά. Δηλαδή, σε αυτά τα 42 χρόνια, δύο γενιές ανθρώπων έφυγαν. Με την πίκρα της προσφυγιάς στα χείλη. Δύο νέες γενιές γεννήθηκαν, δίχως να γνωρίζουν αυτή την κατεχόμενη. Ο κύριος Μασούρας, ας πούμε, ανήκει σε αυτή τη γενιά που δεν γεννήθηκε. Σίγουρα. Από εκεί. Και συγχρόνως γεννιούνται έπικοι, ας πούμε. Όσο ο χρόνος περνά, σίγουρα αφήνει τα αποτυπώματά του. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά, οι ιστορικοί μας έχουν πει, είναι η πρώτη φορά που ξεκληρίστηκε ο κόσμος μας από τα χώματά του. Με αυτό το ζούμε. Δηλαδή, ποτέ στην ιστορία της Κύπρου δεν είχαν φύγει τους ανθρώπους της. Όταν πηγαίνω σε κηδείες, και πιστέψτε μου, πηγαίνω πολύ πολύ τακτικά, η Οδύνη δεν περιγράφεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν, αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα την ταυτότητα της κατεχόμενης γης. Πόσοι μορφίτες, πόσους μορφίτες έχουμε σήμερα εγγεγραμμένους? Σήμερα έχουμε σχεδόν 7.000 ψηφοφόρους που υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι κοντά στις 10.000 μορφίτες που ζουν εδώ στην Ελεύθερη Κύπρο. Αλλά ένας μεγάλος αριθμός μορφιτών και ο μεγαλύτερος ζει στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, στην Αμερική και σε άλλα σημεία της ελεύθερης Κύπρου. Οι οποίοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Σίγουρα σε περίπτωση δημοψηφίσματος. Δεν θα έχουν αυτή το δικαίωμα. Εσύ ο αποτελέσματος. Κύριε Μασούρα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμη να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία ήδη καθορίζουν αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό όμως το γεγονός ότι ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά η δημοσιογράφος ανέφερε κάτι σημαντικό, ότι ο Γενικός Γραμματέας έδωσε έμφαση και είπε στους δύο ηγέτες ότι θα πρέπει με τη συμφωνία να υπάρξει άμεση εφαρμογή. Άρα θα πρέπει να είναι η ώρα έτοιμα, ώστε την επόμενη ημέρα να μπορούν να εφαρμοστούν. Ξέρετε, η εφαρμογή είναι κάτι ένα στοιχείο το οποίο πάντοτε δεν το αγνοούσαμε. Η εφαρμογή της λύσης είναι ίσως και το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Για παράδειγμα, οι ανησυχίες πριν του φίλου του τηλεθεατή, για όταν επισκεφτεί, για παράδειγμα, μια δημόσια υπηρεσία, πώς θα τα βγάλει πέρα και πώς θα συνεννοηθεί κτλ. Ναι, αυτά εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής. Θα ήθελα όμως να αναφέρω το εξής, επειδή έγινε και μια αναφορά για ομόσπονδη μόρφου. Ξέρετε, επειδή πολλοί με ρωτούν, μα η τουρκοκυπριακή πλευρά, ο Ακιντζού, είναι συνέχεια απορριπτικός, γιατί δεν θα επιστρέψει τη μόρφου κ.ο.κ. Η τουρκική διπλωματία όσον αφορά τη μόρφου στηρίζεται ακριβώς στην ίδια βάση με τη φιλοσοφία της αμοχώστου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να αμοχωστοποιήσουν το Κυπριακό. Το ίδιο συμβαίνει και τα τελευταία 5 χρόνια με τη μόρφου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Κυρίως αυτό στηρίζεται πάνω σε οικονομικά συμφέροντα, όπως είναι για παράδειγμα ο αγωγός του νερού Δημαρχία, που νομίζω ξεκινά και καταρρίγει στην Μόρφο. Είναι μια πολύ πλούσια περιοχή. Είναι μεγάλες επενδύσεις περίπου, νομίζω έχει και πανεπιστήμιο, νομίζω. Τρία πανεπιστήμια. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για τη Μόρφο. Λοιπόν, πάω στον κύριο Χατζηχριστοδούλου. Σημειώνουμε τις ερωτήσεις. Κύριε Χατζηχριστοδούλου, εσείς μιλάτε. Ναι, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια την εκπομπή σας και στους κύριους που είναι εκεί. Πολύ σημαντική συζήτηση που γίνεται. Εγώ ήθελα να θίξω μία παράμετρο που αφορά το οικονομικό σκέλος της λύσης. Εμείς οι πρόσφυγες έχουμε υπομειστεί κατά κύριο λόγο το κόστος της εισβολής και πολύ περισσότερο αυτοί που έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Είναι κάτι που πολέμου. Με όλα αυτά που συζητούνται τώρα, γίνεται πλέον φανερό ότι θα υπομειστούμε και το κόστος της λύσης. Δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε τον έπικο, ο οποίος πήρε την περιουσία μας για 42 χρόνια και την εκμεταλλεύεται και εμείς όχι, και προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε δύσκολες εποχές. Και καλείται ουσιαστικά ο κυπριακός λαός να χρηματοδοτήσει και τη λύση. Γιατί το λέτε αυτό όμως? Μας έχουν πει ότι γίνονται προσπάθειες να εξευρεθούν από ταμεία, δεν ξέρω καν αν η Τουρκία
ως εισβολέας απαιτηθεί από την Τουρκία τέλος πάντων να πληρώσει ένα τίμημα για όλο αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε στοιχεία για το οικονομικό κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το σημείο ότι ο κυπριακός λαός θα πληρώσει το κόστος της λύσης. Από πού το λέτε όμως, ποια είναι η πηγή σας, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την πηγή. Να σας πω, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί τουλάχιστον δημόσια επίσημα καμιά δήλωση από διεθνείς αξιωματούχους ότι θα επιδοτήσουν το κόστος της λύσης. Όταν λέμε κόστος της λύσης εννοούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μετακινήσεις είτε στη δική μας πλευρά είτε στην εκεί πλευρά, θα πρέπει να χτιστούν σπίτια, θα πρέπει να γίνουν σχολεία, θα πρέπει να γίνουν νοσοκομεία, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ή αποζημιώσεις που είναι τεράστιες. Άρα να πούμε ότι μας ανησυχεί καλύτερα το κόστος της λύσης. Γιατί εμείς είμαστε θύματα της τουρκικής εισβολής και έχουμε επομιστεί εμείς οι πρόσφυγες το κόστος της εισβολής. Βεβαίως, αντιληπτό. Με όλα τα σύνεπα ακόλουθα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε και πολλά προγράμματα μόλις έχουμε εικόνα, γιατί το κόστος της λύσης, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, εξαρτάται και από τον αριθμό αυτών που θα επιστρέψουν πίσω. Είναι, λοιπόν, αν μου επιτρέπει η σελίδα, το οικονομικό κόστος της λύσης είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και αυτό το πράγμα σίγουρα προβληματίζει. Δεν έχουμε όμως στοιχεία ακόμα. Δεν έχουμε στοιχεία ούτε από χρηματοδότηση, ούτε από ταμεία, ούτε τίποτα. Αλλά προς Θεού είναι πράγματι ένας από τους βασικότερους πυλώνες για λύση του κυπριακού προβλήματος. Την ίδια ώρα όμως, μια λεπτομέρεια, να μιλήσουμε και για ανάπτυξη και για ένα βιώσιμο σχέδιο και για επενδύσεις επίσης. Ότι μακροπρόθεσμα όλο αυτό θα φέρει και ανάπτυξη, λέτε. Το νέο αίμα βλέπει και το μέλλον. Κύριε Κώστα, εσείς. Κύριε Κώστα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κώστα. Θέλω να πω στον κύριο Μασούρα, αν ξέρω, είναι η απαράδειο στέλεση του, παίρνει την υποπάθεια. Δεν σας ακούω καθαρά, δεν ξέρω γιατί δεν ακούω καθαρά. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Λέω, ο κύριος Μασούρα, παράδειο στέλεση του, πιστεύω, παίρνει την υποπάθεια. Να ακούσουμε γιατί. Και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν θα πάει όταν πάμε. Θέλει κίνητρα, λέει, για να πάει. Ρωτώ τον κύριο Πίτσα. Κύριε Πίτσα, αν πριν κάποια χρόνια θα θέλει κάποιος να διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, δεν ξέρω τι θα το λέγεται. Εσείς καταλαβαίνετε τι λέει. Θα μπούμε στην Ευρώπη, ευκάλαμε να φαντάνει. Εμάθαμε το μονοπάτι της Γεωργής. Είπε το Μαχάλης, είπε το Κυπριανού, είπε το Παπαδόπουλος. Τι σημαίνει αυτή η αυτοκίνηση, κάνουν λάθος κύριε. Αλλάξαν το πράγμα. Υπάρχει λεωφόρο. Θα φαίνεται μου το μονοπάτι το ίδιο. Και όταν ακούμε το μέλλον της δημοκρατίας και λέγει σε διάφορους επίσημους και στο Κυπρέο, η λύση θα είναι ευρωπαϊκή και ευρωπαϊκή. Ρωτούν μας τα παιδιά μας. Και δεν μπορώ να απαντήσω. Τι σημαίνει οδυνηρή και ευρωπαϊκή λύση. Να μας πει ο κύριος Μασούρας και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Μουζουρή. Παρακαλώ. Γεια σου, Ελίτα μου. Γεια σας, κύριε Μουζουρή. Τι κάνετε. Προσπαθούμε να μιλήσουμε για πώς. Στους καλεσμένους σας. Σας ακούνε. Εκείνον το οποίο ήθελα να πω πρώτα απ' όλα είναι να στείλω ένα μήνυμα προς τη διεύθυνση του ΡΙΚ. Κάθε μεσημέρι μας φλωμώνουν με τους διάφορους σούπερ πολιτικούς και μας έχει το στομάχι βαρέσει. Με την υποχρέωση του ΡΙΚ καλέ μου να... Τους πολιτικάντιδες κάθε μεσημέρι να λένε ο ένας στο κοντό του και άλλος στο μακρύ του. Τώρα θα έρθω στο θέμα μας. Κύριε Μουζουρή, εγώ θέλω να υπερασπιστώ λίγο τους συναδέλφους και τις εκπομπές μας, γιατί οφείλουμε να μεταδίδουμε ως δημοσιογράφοι από όλους τους χώρους τις απόψεις και την δυναμική των κομμάτων. Δεν μπορεί να μην το κάνουμε αυτό. Τι θα έπρεπε δηλαδή να κάναμε. Κυρία Ελίτα, να μεταφέρουμε αυτά που λέτε, να τα μεταφέρουμε, αλλά όχι να καθόμαστε και με το που να ταράξει το πόδι του Αναστασιάδη να το βάλουμε και να αντί να τον στηρίξουμε.
Είναι κακά αυτά τα πράγματα, κακό για τον τόπο μας. Μάλιστα. Για όνομα του Θεού πια. Είναι η άποψή σας, σας ακούμε. Να βάλουμε μυαλό, διότι όπως πάμε δεν θα βρούμε εκείνον το οποίο θέλουμε. Μάλιστα. Ελίτα μου, εμείς θα πάμε στην Μόρφου. Ό,τι διάολο θέλει να συμβεί, εμείς θα πάμε στη Μόρφου, γιατί είμαστε γέννημα τη Μόρφου, γιατί έχουμε τα κόκκαλα τους γονιούς μας ή στη Μόρφου τους παππούδες μας, θα πάμε γιατί πρέπει να πάμε. Μακάρι κύριε Μουζούρη, πρώτα ο Θεός και οι προσευχές όλων μας να βοηθήσουν όλο αυτό που γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να απαντήσετε. Σίγουρα ακούοντας έναν άνθρωπο, δεν ξέρω μπορεί ο κύριος Μουζούρης να είναι και Μορφίδης. Είναι Μορφίδης, είπε θα πάμε Μόρφου. Ναι. Θα πάμε στο Μόρφου, μπορεί να το λέει και οποιοδήποτε Κύπριος συμπατριώτης μας. Ο τρόπος του. Και έχω καταλάβει ποιος Μουζούρης είναι και τα λοιπά. Είπε τα αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε τώρα είναι άνθρωποι που πότισαν μια χέρσα γη όπως ήταν η Μόρφου με τον τίμιο ιδρώτα τους. Πότισαν τη γη της Μόρφου με το δάκρυ της χαράς και της λύπης τους και μετέτρεψαν αυτή τη χέρσα γη σε έναν επίγειο παράδεισο μέχρι σε εκείνα τα ευλογημένη χρόνια πρώτου 1974. Είναι πράγματι επίγειος. Οπότε παράδεισος, πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να... Τους βγάζουμε το καπέλο. Πρέπει ο καθένας από εμάς να αντιλαμβάνεται το πάθος, και μιλώ για πάθος αυτών των ανθρώπων, να ξαναβρεθούν σε αυτή τη γη. Αυτό το πάθος το έχουν, κύριε Μασούρα, η νέα γενιά? Θεωρώ πως το έχουν. Ναι, το έχουν. Και ξέρετε, επειδή προηγουμένως αναφέρθηκα στους νέους πριν, επειδή είπε ο Τηρεθιάδης... Είστε το παθής, είπε ο κύριος. Ναι, το παθή, γιατί Κώστα. Μίλησα για κίνητρα, νομίζω. Ναι. Ναι, όταν μίλησα για κίνητρα, εννοούσα κίνητρα στους νέους ανθρώπους να πάνε εκεί και να δημιουργήσουν. Γιατί η δημιουργία είναι η βάση ακριβώς της επανένωσης. Για αυτά τα κίνητρα εννοούσα. Όταν πιάσεις ένα νέο, για παράδειγμα, από την Πάφο για να πάει στο χωριό του, στο κατεχόμενο, στη Μόρφη ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Πώς θα πάει εκεί, θα θέλει να δημιουργήσει. Γενικότερα θέλει κίνητρα, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Και αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να δοθούμε στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της ρύθμισης. Να δοθεί, ίσως να μίλησα περισσότερο για θέματα ουσίας. Πείτε μου κάτι, είχαμε ερώτηση και για το οικονομικό κόστος, ότι δεν θα πρέπει να το υπομισθούν οι πρόσφυγες. Δεν θα πρέπει να το υπομισθεί. Μα ο κόσμος υπομίστηκε για την εισβολή. Επομίστηκαν οι πρόσφυγες το κάθε τύπο, το ξεριζωμό. Το οικονομικό κομμάτι, μετά οι περιουσίες τους έλειωσαν, βασικά δεν υπήρχε. Και τώρα να έρθουμε να τους φορτώσουμε το κόστος της λύσης, έχει δίκιο. Μα η Τουρκία πριν ως ο εισβολέας θα υπομειστεί το κόστος ή ένα μεγάλο κόστος της λύσης. Το ξέρουμε αυτό. Θεωρώ ότι είναι μία από τις βασικές διαπραγματευτικές αρχές. Βασικά δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Συμφωνώ με τον κ. Μασουρά. Θα λειτουργήσει η λογική σε αυτό το θέμα και αυτόν τον προβληματισμό? Δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα από τους ισχυρούς της γης και όλους αυτούς ότι η Τουρκία θα πρέπει να υπομισθεί. Θα το υπομισθεί ο κόσμος της Κύπρου ή θα το υπομισθεί ένα ταμείο διεθνές? Δεν ακούσαμε τίποτα ακόμα. Σίγουρα εκείνος που δεν πρέπει να το υπομισθεί γιατί το υπομίζεται όλα αυτά τα 42 χρόνια είναι ο πρόσφυγας συμπατριώτης. Όχι μόνο ο πρόσφυγας, και κυρίως, κυρίως είναι ο πρόσφυγας. Αλλά σε προέκταση μετά αρχίζει ότι σίγουρα ο κυπριακός ελληνισμός έχει υπομισθεί ένα μεγάλο κόστος της λύσης. Ενώ η άλλη πλευρά λιλάτισε, κούρσεψε, πήρε πλούτη και περιουσίες πολλών δισεκατομμυρίων λιρών από την Κύπρο και έχει σίγουρα την ευθύνη, αν θέλετε την νομική ευθύνη, να πληρώσει αυτό το κόστος της λύσης. Η Ελλάδα στη συνθήκη της Λοζάνης του 23, επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει τις αποζημιώσεις που είχαν επιβάλει τότε οι συμμάχοι κτλ., αναγκάστηκε να από τις τρεις επιλογές που της είχαν προσφέρει, είτε να φύγει το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη, είτε να πληρώσει το κόστος εκείνων το οικονομικό, ή να δώσει το Κάραγατς και την Αντριανούπολη. Και δέχτηκαν την τρίτη λύση και έδωσε στην Τουρκία την Κάραγατς και την Αντριανούπολη. Και έγιναν πρόσφυγες. Η νέα Ορεστιάδα είναι από τους κάτοικους αυτούς. Εξ όσο γνωρίζω και από αυτό εδώ το σημείο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλοι οργανισμοί, μεγάλοι οίκοι, που κάνουν μελέτες και κόντρα μελέτες για το οικονομικό κομμάτι. Γιατί είναι βεβαίως γνωστό ότι αυτός ο τόπος έχει πάθει τόσα πολλά και πρόσφατα από την οικονομική κρίση, πόσο μάλλον από την εισβολή. Έχουμε άλλες τηλεφωνικές γραμμές, Μαρίνο Γιαννάκη.
Λοιπόν, κύριε Μασούρα, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Διακόψαμε. Γνωρίζω αυτό που είπατε, ότι όντως έγιναν αρκετές έρευνες, ιδιωτικές κυρίως πρωτοβουλίες για το κόστος της ρύθμισης. Όμως έρευνες δεν έγιναν μόνο για το κόστος της ρύθμισης, έγιναν και για την αναπτυξιακή προοπτική της ρύθμισης. Για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια, ένας οργανισμός έκανε μια έρευνα για την πράσινη αμόχωστο. Κάτι το οποίο πρόσφατα είπα και εγώ για την πράσινη, γιατί όχι για την πράσινη μόρφη, για παράδειγμα. Άρα χρειάζονται επενδύσεις. Πείτε κάτι και για αυτό το κομμάτι του ενδιαφέροντος σας. Δηλαδή, έχετε μια έντονη. Η πράσινη οικονομία πλέον είναι μια από τις καινοτόμες μορφές οικονομίας. Για την οικολογία. Ακριβώς, ναι. Η πράσινη οικονομία, πράσινες θέσεις εργασίας, η καινοτομία, η νεανική επιχειρηματικότητα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συνδράμουν στην αναπτυξιακή πολιτική. Η Μόρφου τελικά, από το τι συμβαίνει και από το πώς είναι και από το πώς είναι διαμορφωμένη, είπε πριν ο κ. Δήμαρχος ότι είναι πραγματικά δηλαδή ένα κομμάτι πνεύμωνα, ένα κομμάτι χρυσάφι εφορίας. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που θα την είχαμε μαζί μας, δική μας. Για να απαντήσω, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση καθημερινά, επειδή έρχομαι και σε επαφή και με φοιτητές μου. Ξέρετε πώς οι φοιτητές και οι άνθρωποι σήμερα επιστρέφουν στον πρωτογενή τομέα? Άρα, ναι, μας δίνει ένα φυσικό προύτο η περιοχή της Μόρφου, και όχι μόνο η περιοχή της Μόρφου, ευρύτερα. Μας δίνει ένα φυσικό προύτο για να τον αναπτύξουμε και να τον χρησιμοποιήσουμε ακριβώς για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 3 πανεπιστήμια, και έτσι. Θέλω να μείνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν είναι τυχαία η μελέτη αυτή που έγινε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι επιστρέφοντας η Μόρφου, και όταν λέμε επιστρέφοντας η Μόρφου, επιστρέφοντας η γη της Μόρφου, στους νόμιμους ιδιοκτήτες της, το κόστος της λύσης μειώνεται σε κατά 50%. Η Ελληνοκυπριακή διοίκηση, βέβαια. Γιατί δεν αλλά θα έχουμε... και η Ομόσπονδη, το πράγμα παραμένει το ίδιο. Η Ομόσπονδη εκεί τότε το παζάρεμα, του δικαιούχου, του χρήστη, και όχι του νόμιμου ιδιοκτήτη. Μπαίνουν άλλα, επισέρχονται άλλα πράγματα πλέον. Και βέβαια είναι από τα ελάχιστα που ξέρουμε για το Ομόσπονδο. Είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά έναν από τα πλήγα που γνωρίζουμε είναι αυτό που έχω πει προηγουμένως. Δηλαδή, αν μείνει κάτω από το Ομόσπονδο, λένε κτλ., λένε, δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο, δημιουργούνται ακόμα αμέσως προβλήματα ιδιοκτησίας κτλ. Ενώ η υποελληνοκυπριακή διοίκηση επιστρέφει αυτόματα, αμέσως, άμεσα στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Πόσο έτοιμοι θα ήσασταν να λέγατε ναι, εφόσον επληρούν όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα για την λύση? Δηλαδή, αν αισθανόμασταν ασφάλεια, αν υπήρχαν οι 4 ελευθερίες, αν εξασφαλιζόταν τέλος πάντων το μέλλον της ειρήνης στον τόπο μας, εφόσον θα πηγαίνατε πίσω υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Ακούτε, βάζετε έναν υποθετικό ερώτημα που δεν θέλω ειλικρινά να το απαντήσω σαν δήμαρχος. Αφήστε το. Υποθετικό ερώτημα. Αλλά μας προκάλεσαν και πολλοί κεριμιώτες. Βεβαίως, το ακούω και δέχομαι την πρόκληση των συμπατριωτών. Υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θα πηγαίνατε. Το δέχομαι. Θα πηγαίνατε, είπατε. Είναι, λέω σας, είναι πρόκληση για να απαντήσω σε κάτι το πολύ πολύ υποθετικό. Αυτό που έχω εγώ απέναντι μου, από τα πιο επίσημα χείλη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων, είναι ότι είναι κόκκινη γραμμή αν δεν επιστρέψει Μόρφου υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Ναι, η ερώτηση μου είναι άλλη. Υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, εάν ήταν Κερίνια η Μόρφου, ας πούμε, που την Κερίνια την έχουμε σίγουρη υπό τουρκοκυπριακή, μας είπαν οι τηλεθεατές, θα πηγαίνατε πάλι? Αυτό το ερώτημα θα το απαντήσει ο κόσμος της Μόρφου. Εσείς θα πηγαίνατε, κύριε Δημαρχέ? Εγώ λέω, απάντησα προηγουμένως. Θα πηγαίνατε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιαννάκη, εσείς? Κύριε Χατζηγιαννάκη, σας ακούμε. Σας ακούω και εγώ πολύ καλά, κυρία Μιχαηλίδου. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μασούρα. Το όνομα μου είναι Αντώνης Χατζηγιαννάκης, κατάγομαι από τον Κορμακίτη. Μάλιστα. Οι δύο κοινότητες της Κύπρου βρίσκονται στην Ελβετία σε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, κλειδί θα έλεγα, διότι είναι ο κορμός του δέντρου της λύσης, το εδαφικό. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, κυρία Μιχαηλίδου, βρίσκεται ακόμα μία κοινότητα. Η κοινότητα των Μαρονιτών. Για αυτήν την κοινότητα, το θέμα του εδαφιακού είναι υπαρξιακής σημασίας.
ή θα συνεχίσει να υπάρχει ή θα αφανιστεί. Με δημοψήφισμα η κοινότητα το 1960 αποφάσισε και εντάξθηκε στην ελληνική κυπριακή κοινότητα. Μάλιστα, είναι γνωστό. Αν τα χωριά της τα τέσσερα, mm-hmm. τα οποία γυπνιάζουν με του Μόρφου, ναι. δεν συμπεριληφθούν στο ελληνικό κυπριακό συνιστόν πολιτεία κρατήδιων, όπως θέλουμε να το ονομάσουμε, mm-hmm. υπάρχει πολύ σοβαρό υπαρξιακό πρόβλημα. Γιατί? Θα έλεγα όμως στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο mm-hmm. Μασούρα, ότι η περιοχή μας όλη, όλα τα χωριά, από το Γερόλακο μέχρι του Μόρφου, μέχρι το Ακροτήρι, Κορμακίτη, όλοι θέλουν λύση. Όλοι. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες. Και όλοι ενδιαφέρονται και πολύ ζωηρά για συνύπαρξη. Από τη μια λέτε διαφερόμαστε για συνύπαρξη, από την άλλη θέλουμε λέτε και θα αφανιστούμε οι Μαρονίτες αν δεν είμαστε υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Κύριε Χατζηγιαννάκη. Ναι. Η κοινότητά μας, η ύπαρξη της όλη δεν της επιτρέπει διαφορετικά. Είναι η ζωή της. Είναι ελληνική. Τέσσερα χωριά. Mm-hmm. Δεν έχει αυτή η κοινότητα πολλά χωριά για mm-hmm. να χάσει ένα-δυο. Τέσσερα χωριά. Τα γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Μασούρας. Γυπνιάζουν mm-hmm. με την περιοχή του Μόρφου και κοινός είναι ο αγώνας και η προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηγιαννάκη. Κύριε Λοΐζου και εσείς. Ρωτήσω τον φίλο μου Δήμαρχο του Μόρφου και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθειά του. Ένα όμως θέλω να τονίσω, ότι είναι λάθος να στοχεύουμε στην επιστροφή του χωριού μας ή της πόλης μας. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα συνολικά. Mm-hmm. Εγώ είμαι πρόσφυγας από την Ακαθού, πρώτης γενιάς. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η Μόρφου και η Αμόχωστος ορθώς προτάσσονται mm-hmm. από την κυβέρνηση και διαπραγματευτική ομάδα και τον πρόεδρο, γιατί μόνον έτσι μπορούν να γυρίσουν 100.000 πρόσφυγες και να μπορέσει να περάσει η λύση. Mm-hmm. Δεν υποστηρίζω την επιστροφή της Μόρφου γιατί είμαι μορφή της, mm-hmm. γιατί με τον ίδιο τρόπο θα υποστηρίξει και ο Καρπασίτης και ο Κερινιώτης και ο Α και ο Β. Και βλέπετε από τις παρεμβάσεις που έχετε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να μπούμε σε τέτοιο πειρασμό. Ναι. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να είναι ελκυστική η λύση, πώς μπορούν να γυρίσουν περισσότεροι πρόσφυγες. Και μόνο με την υπαγωγή, η πολυνοκυπριακή διοίκηση περιοχών ημιαστικών και μεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι η Μόρφου mm-hmm. και η περιφέρειά της και η Αμόχωστος, μπορεί να καλυφθεί αυτός ο στόχος των 100.000 ατόμων. Ένα άλλο που θέλω να τονίσω είναι το κόστος της λύσης. Πολλοί καυγάς για το κόστος της λύσης. Το κόστος της κατοχής δεν μας είπαν αν ήταν δυσβάστακτο ή όχι και ποιοι κάναν περιουσίες από αυτό το κόστος. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αν αρνούνται να πληρώσουν αυτοί που κέρδισαν από την κατοχή, θα πληρώσουμε εμείς. Θέλουμε λύση του Κυπριακού, το συντομότερο δυνατόν, την καλύτερη δυνατή υπό τις περιστάσεις. Με κατοχύρωση της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαίωμα ισονομίας και ισοπολιτείας, έστω υπό τουρκική, έστω υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Ενιαία συμπεριφορά των Κυπρίων και όχι ανάλογα με το που κατάγεται ο άλλος. Σας ευχαριστώ. Και πρέπει να ψηφίσουμε με βάση το συνολικό περιεχόμενο της λύσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Λοΐζου. Πάμε στον κύριο Σωτηρίου, παρακαλώ. Κύριε Σωτηρίου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι από επαρχία Αμοχώστου. Ναι. Όμως είμαι θέρμος υποστηρικτής της επιστροφής στην Μόρφου. Μάλιστα. Όμως έχω να πω στον κύριο Μπίτα που είναι εμπλεγμένος στα κοινά εδώ και χρόνια και μετέχει σε διάφορες συζητήσεις και σώματα. Η τρίτη Βιέννη είναι εξίσου δυνατή με συμφωνίες Μακαρίων Τεχτάς και Κυπριανού Τεχτάς και προνοεί για το θέμα της Καρπασίας. Mm-hmm. Είναι για το θέμα η τρίτη Βιέννη. Το λοιπόν για επανεγκατάσταση των κατοίκων από τότε.
επειδή οι συμφωνίες Κυπριανών Τεχτάσεων Μαγαρών Τεχτάσεων μιλούν για τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, παρακαλώ τον κύριο Μπίτα να μας σχολιάσει τούτο ισχυρό χαρτί της Καρπασίας στα διάφορα σώματα που συμμετέχει, πόσο το παίζω δυνατά, που είναι εξίσου δυνατό με την ΜΟΡΦ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Σωτηρίου. Κάτι άλλο, χωρίς σωστή λύση, λειτουργική, χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγύησης της Τουρκίας, κανένας από ό,τι συζητούμε μεταξύ μας δεν αντιψηφίζει. Είναι μια ασφαλής λύση αυτό που είναι το ζητούμενο, πολύ. Λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να απαντήσουμε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πιστοί στο ραντεβού τους, οι μορφίτες διατράνωσαν τον διακαή τους πόθο για επιστροφή στη γη τους. Με μια σειρά εκδηλώσεων που περιελάμβανε αιμοδοσία, συναυλία, μνημόσυνο πεσόντων, αλλά και δέηση για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων, οι μορφίτες δήλωσαν παρόντες και βροντοφώναξαν μέσα από τις εκδηλώσεις τους την επιθυμία για επιστροφή. Η μνήμη παραμένει ζωντανή και ισχυρή. Δεν ξεχνά, δεν φυλακίζεται και δεν μας δίνει το δικαίωμα να επαναπαυτούμε, να ολιγορήσουμε, να αδρανήσουμε ή να κουραστούμε μπροστά στον αδυσόπιτο χρόνο, ο οποίος στο πέρασμά του διαιωνίζει τα δεδομένα της εισβολής, της κατοχής και της συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού ελληνισμού. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν για 36η χρονιά η καθιερωμένη πλέον αντικατοχική πορεία των μορφητών που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου. Μιλώντας στην εκδήλωση που προηγήθηκε της πορείας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι το εδαφικό μαζί με τα κεφάλαια της ασφάλειας και των εγγύσεων θα κρίνουν είτε την επιτυχία είτε την αποτυχία της προσπάθειας για εξεύρεση λύσης του Κυπριακού. Η εδώ παρουσία μου, φίλες και φίλοι, μαρτυρεί και την αποφασιστικότητα μου να διεκδικήσω αυτά που δικαίως προβάλλεται ως μέρος μιας αποδεκτής λύσης. Συνεπώς, μεταξύ των περιοχών που θα πρέπει να ευρίσκονται υπό την ελληνοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία, δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνεται και η Μόρφου. Οι πρόσφυγες της Μόρφου πορεύτηκαν και φέτος μέχρι το δόφραγμα του Αστρομερίτη, όπου ακολούθησε η αντικατοχική πορεία προς το Μνημείο Πεσόντων, ενώ επέδωσαν και σχετικό ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη. Παρακαλώ, κύριε Πίτα, να απαντήσουμε λίγο για τις ερωτήσεις που τέθηκαν πριν από τις διαφημίσεις για την Καρπασία και, ναι, και για τους Μαρονίτες, το χωριό, τα χωριά. Εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο ψήφισμα που έχουμε πάρει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όλα αυτά τα χρόνια είναι το 550, το οποίο ξεκάθαρα μιλά για την Καρπασία και την Αμόχωστο. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο μήνυμα από αυτό, ότι αυτοί οι ηρωικοί εγκλωβισμένοι της Καρπασίας πρέπει να δικαιωθούν και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο, και τότε μιλούσαμε για μερικές χιλιάδες, όχι τώρα που είναι μερικές εκατοντάδες. 25.000 τότε κάτοικους της Καρπασίας. Έπρεπε να διασφαλιστεί και να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στη γη που τους γέννησε. Γιατί η επιμονή τους και η υπομονή τους όλα αυτά τα χρόνια μας βαραίνει και πρέπει σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Τώρα, εντάξει, κύριε Μασούρα, είναι όλοι οι άνθρωποι που... Η ουσία είναι ότι θα έχουμε το δικαίωμα να επιστρέψουμε πίσω. Είναι αρκετό αυτό, κύριε Μασούρα. Οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπε και ο κύριος Λοΐζου. Το είπε και ο κύριος Λοΐζου, το είπε και προηγουμένως και μία τηρεθιάτρια από την Αγγλία. Η κυρία Μεσολογγίτου. Ναι, οι οποίοι μίλησαν για θεσμούς, για ισότητα, για ισονομία. Είναι βασικές θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν σεβαστές και αποδεκτές, για να μπορέσει ακριβώς να υπάρξει επιστροφή των νόμιμων κατοίκων.
Άρα είτε το υπό τουρκοκυπριακή, είτε υπό ομόσπονδη, είτε υπό ελληνοκυπριακή, επιστρέφουμε. Εάν, αυτό είναι το εάν και εφόσον υπάρξουν θεμελιώδεις αρχές, εάν και εφόσον υπάρξει εφαρμογή αυτών των αρχών, αυτό θα καθοριστεί, φαντάζομαι, μέσα από το περιεχόμενο. Το οπότε ούτε εγώ μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή αν μπορώ ή όχι. Ναι. Οπότε εάν γίνουν από. Εάν με δεδομένα υπάρξουν το έξω εδώ, κατοχή. Ακριβώς τότε ναι, μπορεί να γίνει και επιστροφή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην Κύπρο μας. Να ευχηθούμε αυτό. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα, κύριε Πίτα. Εγώ, Ελίτα, να σε ευχαριστήσω για τη δική σας φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές, η φωνή σας είναι η δική μας φωνή. Που πρέπει να φτάσει στα αυτιά του κάθε μορφίδι, όπου και αν ζει αυτό σήμερα, είτε στην Κύπρο, είτε σε μακρινές χώρες του εξωτερικού. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας που θα κλείσουμε.